το βλέπαμε λέει να γυρνάει μια γαλάζια φλόγα και μας άναβε τα κεριά. Άναβε τα κεριά του κόσμου, όχι του Πατριάρχη. Για το Άγιο Φως. Είναι αλήθεια, το ανάβουνε με αναπτήρες Προσέξτε το αυτό. Δυστυχώς δεν βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν μπροστά στη μύτη μας, μπροστά στα μάτια μας. Γιατί έχουμε μάθει να βλέπουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Και δυστυχώς αυτό γινόταν πάντα. Από την εποχή του Χριστού. Προσέξτε το αυτό. Έκανε ο Χριστός ένα θαύμα. Έδωσε φως σε έναν τυφλό. Το είδανε οι Φαρισαίοι, οι Ραβίνοι, οι διδάσκαλοι του νόμου, ο ένας ο άλλος και απάνω, να πάνω να σκεπάσουν το θαύμα, να αποσιοποιηθεί το θαύμα, να μειώσουν το θαύμα και πάνε και ρωτάνε τους γονείς του ανθρώπου «Είναι αυτός ο γιος σας, μήπως είναι κάποιος που του μοιάζει και βλέπει, ενώ ο γιος τους ήταν τυφλός εκγενετής, είχε γεννηθεί τυφλός». Οι γονείς φοβηθήκανε, γιατί αν πούμε ναι, θα μας απογορέψουνε Ούτε να ψωνίζουμε θα μπορούν, θα μα αποκλείσουν από όλε τι αγορέ, θα μα αποκλείσουν από όλα όσα προσφέρει το κράτο. Χαθήκαμε. Αλλά πώ να πούνε, Όχι, δεν είναι ο γιο μα ο τυφλό που τώρα βλέπει. Και αντί να πούνε, Ναι, είναι ο γιο μα, λένε, Ηλικία έχει ρωτήστε τον. Ρωτήστε τον εσεί οι ίδιοι. Οπότε θέλοντα και μη, ρωτάνε τον τυφλό που τώρα έβλεπε. Αυτό ο άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να είναι καλός άνθρωπος. Είναι αμαρτωλός, είναι τόνα, είναι το άλλο, είναι το άλλο. Και πάψε να μιλάς για αυτόν, για τον Χριστό. Και λέει ο τυφλός, δεν ξέρω αν ήταν αμαρτωλός που λέτε, εγώ ξέρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Γιατί δεν το έβλεπαν οι Φαρισαίοι. Τον εξέρανε. Ενήλικας ήτανε. Το λιγότερο 20 χρόνια τον ευλέπανε ότι ήταν τυφλός. Παιδάκι τυφλό, μωράκι τυφλό, μεγάλωσε τυφλό, μεγάλος τυφλός, γιατί δεν μπορούσαν να δούνε το θαύμα. Για τον ίδιο λόγο που δεν μπορούν να δουν το θαύμα του φωτός που ανάβει μόνο του και σήμερα η σημερινή ευλαβή. Όπως τότε αυτοί που αμφισβητούσαν τα θαύματα του Χριστού ήταν του Ιερατίου έτσι και τώρα υπάρχουν άνθρωποι του ιερατείου που βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους, ανάβει με ένα πτήρα ο Πατριάρχης στα χεριά και όλα αυτά είναι ένα παραμύθι. Τι τους εμποδίζει να δούνε την αλήθεια αφού ζουν εκεί. Ό,τι εμπόδιζε τους Φαρισαίους να δούνε τα θαύματα τότε, ό,τι εμποδίζει και εμάς σήμερα να δούμε τα θαύματα των σημερινών Αγίων. Και ξέρουμε μονάχα να τους κατακρίνουμε και δεν ξέρουμε τι λέμε εις βάρος τους. Ποιος είναι απτήρας, τι ανοησίες. Εκτός από ότι έχουμε τη μαρτυρία, τον εγνώρισα τον άνθρωπο, ο μόνος που κατάφερε κάτι τέτοιο, ένας πόντιος, οι ποντιοι είναι αγωνιστές, με μεγάλη περιπέτεια, με μεγάλους πόπους, με μεγάλες θλίψεις, διέσχισε όλη την Ασία από τον πόντο να πάει σε αεροσόλυμα, να γίνει μοναχός, οπότε είναι μητροφάνης και να γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι. Δεν το έγραψε, το αφηγείτο και κάποιο άλλο το έγραψε. Ένα τόσο δά βιβλιαράκι. Είδα το Άγιο Φω. Τι έκανε, με τι δολοπλοκίε δεν μπορείτε να φανταστείτε, κατάφερε να τον εκλείσουν μέσα. Με τι δολοπλοκίε κατάφερε να πείσει τον γέροντά του ότι έχει φύγει, έχει φύγει από τα Ιεροσόλυμα και δεν θα είναι όταν βγει ο Πατριάρχη να πει δεύτερο λάβετε φω, γιατί κατάφερε και μπήκε μέσα, τον κλειδώσαν μέσα και χώθηκε πίσω από μια σειρά καντήλια που υπάρχουν μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Ένα μικρό βαθούλωμα, με κίνδυνο να πέσει στο κεφάλι του Πατριάρχη, γιατί τον έτρωγε η περιέργεια. Χρόνια ήταν εκεί. Τι είναι αυτή η λαμπάδα που βάζει ο Πατριάρχης μέσα στο Ευαγγέλιο. Μήπως έχει κανέφλεκτο υλικό και ανάβει τα κεριά και μας κοροϊδεύει. Έμεινε όλη τη νύχτα μέσα βλέπει τον Πατριάρχη να μπαίνει, προσπαθούσε να μην κουνήσει τα καντήλια για τη μονό του, βλέπει τον Πατριάρχη να κρατάει τα κεριά πάνω από το Πανάγιο Τάφο και περιγράφει ένα συγκλονιστικό σκηνικό. Πώς άρχισε ένα φως μπλε να στριφογυρίζει στον αέρα, πώς άρχισε αυτός προσπαθούσε να μην πέσει. Πώς άναψε τα κεριά του Πατριάρχη, ο Πατριάρχης να κλαίει, και να βγαίνει έξω ψέλλοντας δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Αυτό το κάνει και ένας μαύρος μετά από χρόνια. Κατάφερε και αυτός να κρυφτεί, αλλά αυτόν τον πήραν η είδηση και τον κάνανε πιο μαύρο από το ξύλο. Μπορεί κανείς να μην το πιστέψει. Αλλά πώς να μην πιστέψεις όταν βλέπεις ότι ο Πατριάρχης είναι μέσα. Περιμένει το Άγιο Φως να ανάψει τις λαμπάδες του και το Άγιο Φως βγαίνει έξω, μου το είπε φίλος μου, που το έζησε το βλέπαμε, λέει, να γυρνάει μια γαλάζια φλόγα και μα άναβε τα κεριά. Άναβε τα κεριά του κόσμου, όχι του Πατριάρχη. Πώ ανάψανε 30 κεριά από το ένα μάτσο, 30 κεριά στο άλλο, κράτα και δύο κιόλα. Με ποιο αναπτύρα άναψαν αυτά. Αμέτρητο ο κόσμο. Ποιο αναπτύρα θα τα άναβε αυτά. Και ο Πατριάρχη μέσα ποιο χέρι, γιατί μπορεί να μην ήταν εντάξει, μπορεί να μην είχε εξομολογηθεί. Ιδέα δεν έλαβαν δεν τα κεριά του. Και αφού άναψε τα κεριά του κόσμου το φως, μπαίνει μέσα και λάβει το Πατριάρχη και βγαίνει ο Πατριάρχης, δεύτερο λάβεται φως, τη φως το είχαν λάβει ήδη όλοι. Γιατί δεν το βλέπουν αυτό, εκείνοι που ζουν εκεί και κατηγορούν την Εκκλησία σε δημοσιογράφους και τηλεπαρουσιαστές. Για τον ίδιο λόγο που δεν βλέπανε και οι Φαρισαίοι το φως που έδωσε ο Χριστός. Γίνεται η καρδιά μας πέτρινη από τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας με φιλοξενούν στην Αθήνα δυο επιστήμονες. Καταφέρανε να βρεθούν το Πάσχα μέσα στον Πανάγιο Τάφο, στην τεράστια αυτή αυλή. Έχει ένα διάζωμα υπερυψωμένο όσο είναι τούτο το τραπέζι. Σε φωτογραφίε το πρόσεξα και έχει κάγκελα. Μεγάλη έκταση, στενό είναι, αλλά βρεθήκανε εκεί πάνω και βλέπανε όλο τον κόσμο. Και μπροστά τους, τι είχαμε λέει, είναι ένα σωρό Άραβες μπροστά μας περιμένανε και αυτοί να βγει ο Πατριάρχη να πάρουν το Άγιο Φω. Και εκεί που περιμένανε να ακούσουν ότι δεύτε λάβετε φω από τον Πατριάρχη, γίνεται ένα πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν πάθει σοκ. Και άρπαξαν φωτιά και ανάψανε τα κεριά ενό Άραβα, ο οποίο πήρε τέτοιο τρόμο, δεν περίμενε να ανάψουν τα κεριά του. Άρχισε να τρέμει και να φωνάζει. Τρομάξαν μην του πέσουν τα κεριά από τα χέρια και να αρχίσει τώρα βέβαια να πανηγυρίζει. Βγήκε έξω για να δώσει στους φίλους του τους Άραβες το Άγιο Φως. Όσπου να βγει ο Πατριάρχης να πει δεύτε λάβετε φως, ο μισός νεός και όλοι οι Άραβες έξω το είχαν πάρει ήδη το φως. Γιατί αναπτήρες μιλάμε. Και όμως μιλάνε. Άνθρωποι που φοράνε ράσα. Μένω σε κελί. Φιλοξένησε έναν διευθυντή τραπέζη. Αυτόν μια οικογένεια από την Αθήνα. Πηγαίνανε συχνά στο Άγιον Όρος. έχουν γράψει και ένα ροβιβλιαράκι μπορώ να σα πω και ποιοι είναι, τον πήρε με γέροντα, μπα και βάλει μυαλό στα Ιεροσόλυμα, να δει να ανοίξουν τα μάτια του. Δεν θέλει να δεχτεί τίποτα, άθεο εντελώ, άπιστο εντελώ. Ε, τον πήρανε κάτω κάποιο Πάσχα, καταδέχτηκε αυτό να πάει, σου λέει ταξίδι, θα είναι ωραία πράγματα, θα δω, πήγε. Μπήκανε, ήρθε η ώρα για το αγιοφό και μου τα λέει τώρα ο ίδιο. Λέω από μέσα μου στο Θεό, εάν υπάρχει, δεν με νοιάζουν οι λαμπάδε του Πατριάρχη, εάν όλα αυτά είναι αλήθεια, και σημαδεύω λέει με τα μάτια μου ένα καντήλι μέσα στι χιλιάδε καντήλια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει καμιά φορά. Τεράστιο χώρο ο Πανάγιο τα καντήλια δεν μετριώνται. Σημαδεύω λέει με τα μάτια μου ένα καντήλι. Μόνο αν ανάψει αυτό, θα παραδεχτώ ότι υπάρχει και ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Βγαίνει ο Πατριάρχη, δεύτερο λάβεται φω εκ των εσπέρου φωτό, εγώ λέει. Τον κοίταζα με μισό μάτι και κοίταζα το καντήλι και φεύγει μία σπίθα. Από τα το κερδιά του Πατριάρχη διασχίζει όλη αυτή την τεράστια απόσταση, περνάει μέσα από όλα τα λακαδίλια και ανάβει αυτό που είχε βάλει στο μάτι ο πρόεδρος της τράπεζας. Αλλά για να δείτε ότι η υπερηφάνεια μέσα μας πλωτσάει, δεν είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι, όχι λέει αν είναι αλήθεια, να ανάψει και αυτό το καντήλι. Και γυρνάει με τα μάτια του και μέσα στι χιλιάδε των καντήλιων, στην αντίθετη κατεύθυνση, κοιτάζει με τα μάτια του ένα καντήλι. Και ξεκινάει σπίθα από το καντήλι που είχε ανάψει, περνάει όλη αυτή τη διαδρομή και πάει και ανάβει το καντήλι που είχε δείξει με τα μάτια του. Και του λέω εγώ, έχει χάρη που δεν ήμουν εγώ ο Θεός, θα σου είχα κατεβάσει το καντήλι στο κεφάλι <laughs> και όχι φως θα έβλεπες όλους τους αστερισμούς και τους γαλαξίες. Έτσι είμαστε. Και αυτό που βλέπουμε ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε γιατί η λογική τα ξερνάει. Δεν είναι λογικά. Δεν είναι λογικό να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να πεθάνει και να αναστηθεί και να κοινωνούμε μαζί Του και να γινόμαστε σώμα Του με τη βάφτιση και με τη Θεία Κοινωνία δεν είναι λογικά. Είναι όμω αλήθεια και το ξέρουμε γιατί ζώντα τα ξέρουμε. Αν δεν τα ζήσει, δεν θα τα γνωρίσει. Εάν και αυτό δεν είχε πάει να πει: Όχι, θέλω αυτό το καντήλι, όχι, θέλω αυτό το καντήλι, δεν θα μου το έλεγε, κλαίγοντα και τρέμοντα. Και το έπεσε στην τράπεζα που ήμουνα στο μοναστήρι. Λοιπόν, όταν πει ο Παπά Σιδού, ο νυμφιός, έρχεται. Όταν πει τον Ιμφώνη, σου βλέπω να αρχίσουμε κι εμείς «Κύριε Σου Χριστέ, λέει σε μας και αυτή τη φοβερή φράση που λέει μέσα το Ευαγγέλιο «Πιστεύω Κύριε, βοήθησε με την απιστία μου». Βόηθησε με στην απιστία μου. Γιατί και η πίστη κλονίζεται. Υπάρχει δαιμόνιο της ολιγοπιστίας που κοιτάζει να κλονίσει την πίστη των χριστιανών. Μέχρι τώρα ο διάβολος και η διάβολή του χτυπάγανε τους χριστιανούς τώρα για πρώτη φορά χτυπάνε την πίστη των χριστιανών. Μην απομακρύνεστε από την ορθόδοξη πίστη. Και αν σας πει κάποιος και ποια είναι αυτή η πίστη, μην παρασυρθείτε και απαντήσετε. Δεν έχετε επιχειρήματα. Όλοι αυτοί που θεολογούν γελιοποιούνται. Τι θα κάνετε τότε, τι θα πείτε, ρώτησε τον Κολοκοτρώνη. Ποια είναι η πίστη σου, ό,τι πιστεύει η Εκκλησία μου. Ποια είναι η πίστη σας, θα σας πούνε. Η πίστη του Παΐσιου, του Εφραίμ Κατουνακιώτη, του Αγίου του Αγίου Πορφυρίου, του Εφραίμ της Αριζόνας, του Αγίου Νεκταρίου. Μην αρχίσετε να επιχειρηματολογείτε. Η πίστη μας είναι η ορθόδοξη πίστη που κρατήθηκε με ποτάμια αιμάτων ζωντανή μέχρι σήμερα. Και ας λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Ας σας κατηγορούν για τα λιμπάνε, για οπισθοδρομικούς ή υπερβολικά προοδευτικούς και είσαστε οικουμενιστές και είσαστε προδότες από το ένα αυτοί να μπαίνουν, από άλλο να βγαίνουν. Θα λε: Ο Χριστό πέθανε για μένα, η σειρά μου να πεθάνω για εκείνον. Και θα δείτε ότι από τώρα θα μάθετε ότι δεν υπάρχει θάνατο, γιατί ο Χριστό αναστήθηκε. Από τώρα θα μάθετε ότι αυτοί οι άγιοι που έχουν πεθάνει, επειδή εμφανίζονται και μα μιλάνε και κάνουν θαύματα, γιατί εμφανίζονται και μα μιλάνε, απλώ δεν μπορούμε να το πούμε: να το ζήσετε εσεί οι ίδιοι. Να μην περιμένετε να τα ακούσετε από μένα ή από τον καθένα ότι οι Άγιοι είναι ζωντανοί και μιλάμε με πεθαμένους. Θα τα ζήσετε και μπορεί το μυαλό να μην το καταλαβαίνει, αλλά θα ξέρετε ότι είναι αλήθεια, γιατί το ζήσατε και η γνώση είναι δύναμη. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και με το καλό να ξαναβρεθούμε.